Μιχάο, καλώς σας βρήκα, καλώς σας δέχτηκα και εσένα και τον Βασίλη τον Τσίγκα που είναι πίσω από την κάμερα. Εντάξει, είσαι παλιός εσύ στην Κίνα, είσαι ένα δεκαήμερο εδώ. Την ξέρω απ' έξω. Έχετε jet lag, όλα καλά, είστε έτοιμοι? Όχι, εντάξει, το δύσκολο με τα ταξίδια στην Ασία είναι ότι ταξιδεύεις και είσαι μια μισή μέρα μετά. Ναι, δηλαδή, Παρασκευή και φτάνεις Κυριακή. Ουσιαστικά μένεις άυπνος, δηλαδή 36 ώρες. Και μετά δυσκολεύεσαι να προσαρμοστείς. Θέλεις ένα τριήμερο. Αν ήμασταν τώρα 36 ώρες μπροστά, θα ήμασταν χαρούμενοι ή λυπημένοι? Αυτό είναι το θέμα. Σωστό. Το θέμα είναι ότι, αυτό θέλω να πω, ότι μπορεί να μην προλάβεις να προσαρμοστείς ή να μην προσαρμοστείς με την πάροδο των ημερών, καθώς βρεθήκαμε εδώ στην Σενζέν χωρίς να βλέπουμε την εθνική ομάδα, την οποία έχει την ευκαιρία εσύ. Με τα μίλκο μας όμως. Με τα μίλκο μας, και να σου πω την αλήθεια, νηστικοί που είμαστε σήμερα, έτσι θα ήθελα τώρα μια τυρόπιτα να τη συνοδεύσω με το μίλκο που μας έχει φέρει ως εδώ. Η εθνική τι θα κάνει, άστο γάλα τώρα. Τώρα είμαστε, έχουν στεγνώσει τα χείλη μας από την αγωνία. Την εθνική καταρχήν την είδες εσύ καλύτερα από όλους μας στην Νανζίνγκ. Εμείς την είδαμε από τηλεόραση τα δύο πρώτα μάτια στην Αθήνα και το τρίτο εδώ, και χωρίς ήχο, μάλιστα εδώ σε αυτή την αίθουσα τύπου, παρέα με άλλους συναδέλφους, οι οποίοι παρακολουθούσαν και άλλα μάτς. Αλλά η ουσία είναι ότι, και νομίζω το παραδείχθηκε και ο Πρίντεζης νωρίτερα, ότι όλοι προβληματίζονται από την εικόνα στην άμυνα και όλοι συμφωνούν ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ναι, βασικά το θέμα είναι, το πρόβλημα είναι, το ζήτημα είναι ότι ξέχασε τον μπάσκετ που ήρθε να παίξει εθνική. Εννοώ ότι ήρθε με μια πηξίδα, ένα τυφλοσούρτι και σαν να τον ξέχασε το αεροπλάνο. Πήρε δύο από τα τρία μάτς, παρά λίγο να έχει 3-0 και να λέμε τώρα να είμαστε καβάλα στα λόγω άσπρε καβαλάριδες. Ωστόσο τα πήρε όχι με την συνταγή που είδαμε στα φιλικά και στο Ακρόπολης και που πιστεύαμε ότι ήταν δυνατή και ικανή να λυγίσει ακόμα και μεγαλύτερος από την Βραζιλία, ας πούμε, αντιπάλους, αλλά με επίθεση, με τριποντάκια, με αλεγκρία, με ξένια στο μπασκετάκι στο τέλος, αλλά και με πολύ άγχος που μας έβγαλε την ψυχή. Η αλήθεια είναι ότι οι τρεις ομάδες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ευθύς εξ αρχής, το Μαυροβούνιο, η Νέα Ζηλανδία και η Βραζιλία, μόνο το Μαυροβούνιο αποδείχθηκε κατώτερο των περιστάσεων και οι δύο άλλες αποδείχθηκαν ανώτερες των περιστάσεων. Ήταν δύσκολο. Υπήρχαν πολύ πιο δύσκολοι, πολύ πιο εύκολοι όμως. Και νομίζω ότι δεν μας τέριαζε και ο τρόπος με τον οποίο παίζουν οι δύο αυτές ομάδες, η Νέα Ζηλανδία και η Βραζιλία, με γρήγορα και αθλητικά γκάρτ, τα οποία ουσιαστικά εξέθεσαν το πρόβλημα το οποίο έχουμε στην περιφερειακή άμυνα. Ναι, αλλά αν έχουμε πρόβλημα απέναντι στους δύο, ο Webster και στον Άλεξ Γκαρσία, όταν σε περιμένει ο Κέμπα Γουόκερ και ο Ντόναλντ Μίτσελ. Με αυτό είναι. Τι περιθώριο, πια με προσευχή. Τι περιθώριο ελπίδα έχουμε όταν πραγματικά αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με τη Νέα Ζηλανδία και με τη Βραζιλία και απέναντι στους πιο γρήγορους και πιο αθλητικούς παίκτες όλης της διοργάνωσης, πρέπει να κάνουμε ό,τι δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα και παραπάνω. Κοιτάξτε, εγώ δεν σου κρύβω ότι είμαι απεσιόδοξος για το μάτσο αυτό. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να τους κερδίσουμε τους Αμερικάνους παίζοντας μπάσκετ. Δηλαδή στα ίσα, στο παιχνίδι τους. Γιατί το παιχνίδι που θέλει να παίξει η εθνική μας είναι το παιχνίδι των Αμερικάνων τώρα. Μην γελιόμαστε με τον Γιάννη, με τον Καλάθη, με τον Θανάση, με παίκτες με τέτοια χαρακτηριστικά δηλαδή. Θέλει και κλεφτοπόλεμο αυτό. Μπορεί όμως να παίξει κλεφτοπόλεμο αυτή η εθνική? Η ομάδα του 2006 μπορεί να βάλει 101, αλλά ξεκίνησε με διάβασμα, με μυαλό, με τακτική. Δεν έβαλε 101 επειδή ξαφνικά ο Διαμαντίδης έγινε καλύτερος από τον Πολ ή ο Κακιούζης από τον Λεμπρόν Τζέιμς. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια ελπίση. Η ελπίση είναι ότι οι Αμερικανοί δείχνουν να μην έχουν προσαρμοστεί καθόλου στο παιχνίδι της FIBA, στο παιχνίδι το διεθνές. Χάνουν εύκολα το μυαλό τους, χάνουν εύκολα τη λογική τους, πηγαίνουν εκεί που τους λέει το ένστικτό τους, στο ένας αντίον ενός, στο λίγο τυφλό τρεχαλιτό. Και όπως επισήμανε και ο Θανάσης Κουρτόπουλος, έχουν και ένα ίδιον, το οποίο είναι μειονέκτημα βεβαίως. Δεν έχουν καθόλου παίκτη στο low post. Δεν ακουμπάει ποτέ η μπάλα εκεί. Παίζουν 5 γύρω-γύρω συχνά. Κάτσε να μην λίγο κυμπάξει, να το πούμε διαφορετικά. Την ταινία του Μίλκο για τον Γιάννη την έχεις δει? Δεν την ξέρω απ' έξω, αλλά ναι, την έχω δει. Για όνειρα λέει. Είναι ένα όνειρο το οποίο γίνεται πραγματικότητα και νομίζω ότι το να κερδίσει ο Γιάννης με την εθνική ομάδα την Αμερική είναι παιδικό του όνειρο. Ναι. Το έχει δηλώσει άλλωστε και πριν από 2-3 χρόνια στο πλαίσιο ενός τουρνουά Αντετοκούμπρος και γενικότερα και για τη δική του επιβεβαίωση και για τη δική του ενίσχυση στο μαϊκό κόσμο του NBA. Μια νίκη απέναντι στην αντιπροσωπευτική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι ένα μεγάλο boost εν ώψη και της νέας σεζόν του NBA. Θα γυρίσει στην Αμερική. Ανεξαρτήτως του τι θα γίνει. Τι θα κάνει η Ελλάδα, αν θα πάρει, αν θα προκριθεί στους τέσσερις, αν θα μπει σε μια διαδικασία διάκρισης κλπ.
Ο Γιάννης, ωστόσο, καλά, είναι φανερό ότι αισθάνεται καλύτερα μετά το χτεσινό παιχνίδι. Ισχύει αυτό που είπε ο Μπουρούσης, ήταν πάρα πολύ στοχευμένο και έξυπνο. Για να βοηθήσει, πρέπει να βοηθηθεί. Ναι. Αυτό, αφήνοντας λίγο την άμυνα στην άκρη, την άμυνα που δεν λειτουργήσε, το είδαμε στο χτεσινό μάτς με τη Νέα Ζηλανδία. Δηλαδή, οι υπόλοιποι παίκτες και τελείωναν τις φάσεις του Γιάννη και ήταν πάντα στο σωστό σημείο και έβαλαν τα ελεύθερα σουτ που τους έδωσε η δράση του Γιάννη και έτσι βοήθησαν και τον ίδιο να απελευθερωθεί. Γιατί ο Γιάννης έπαιξε σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού, στη θέση 5. Ναι. Πόσταρε συνέχεια. Ναι. Είχε 2 και 3 αντιπάλους συνέχεια, οπότε μοιραία έπρεπε να πασάρει. Και βρήκαν οι άλλοι χώρου και βρήκαμε και ελεύθερα σουτ. Αυτό ισχύει πάντα. Ναι. Πάντα. Είναι μέρος του σχεδίου, του στοιχήματος. Δηλαδή ότι λόγω Γιάννη θα υπάρχουν πάντα ελεύθερα σουτ. Οι προπονητές της Εθνικής είπαν εξ αρχής ότι όταν ο επαγγελματίας μπασκετμπολίστας σουτάρει συνεχώς ελεύθερος, το ποσοστό του θα βελτιωθεί. Ας μην έχουμε σουτέρ. Θα φτιάξουμε σουτέρ, θα φορμάρουμε σουτέρ κατά αυτόν τον τρόπο. Η Εθνική σουτάρει 40% σχεδόν στο τρίποντο εδώ και βάζει 9 σε κάθε αγώνα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά της. Δεν είναι καν οι βολές το πρόβλημά της. Δεν είναι η συγκέντρωση στην επίθεση το πρόβλημά της. Το πρόβλημά της είναι ότι σαν να έχασε το μπούσουλα στην άμυνα, τη συγκέντρωσή της αυτού, σαν να ξέχασε αυτό που πρέπει να κάνει. Έφνης, οι συνεργασίες εξαφανίστηκαν, τα πόδια φαίνονται λίγο αργά. Εγώ νομίζω ότι η άμυνα είναι, ξέρεις, και θέμα εγωισμού κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και επειδή το συγκεκριμένο μάτς εμπεριέχει χαρακτήρα εγωιστικό, δηλαδή όλοι πρέπει να δώσουν το κάτι παραπάνω, γιατί αλλιώς αρχίζει και θολώνει η μεγάλη εικόνα αυτής της διοργάνωσης. Νομίζω ότι μια εγωιστική γενικώς παρουσία όλων των παικτών μέσα στο γήπεδο, νομίζω ότι μπορεί να μας αλλάξει πρόσωπο. Το είπε ο Σκουρτόπουλος. Ρωτήθηκε για την άμυνα, τι πρέπει να αλλάξουμε και απαντάει αμέσως, το πρώτο που πρέπει να αλλάξουμε είναι τον εγωισμό μας. Ναι. Το οποίο δεν το εξήγησε, αλλά κατάλαβα ότι εννοούσε ότι δεν πρέπει ο Παπαπέτρου, για να πω ένα τυχαίο παράδειγμα, να αφήνει τον αντίπαλο και να το περνάει έτσι αβασάνιστα. Ναι. Πρέπει να του ρίξει και μία. Πρέπει να το πάρει προσωπικά όταν φάει ένα καλάθι. Εμένα ξέρεις τι με προβληματίζει. Με προβληματίζει το γεγονός ότι ο Γιάννης γενικότερα είναι ένας παίκτης ο οποίος ταιριάζει πάρα πολύ στο ανοιχτό γήπεδο και αυτό το παιχνίδι επιδιώκει να παίζει στις ομάδες που αγωνίζεται. Η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να τρέξει γενικότερα ακόμα σε ελάχιστες περιπτώσεις αυτών των τριών αγώνων. Θέλει άμυνα, θέλει κλέψιμο, θέλει rebound. Θέλει επιστροφές. Και αυτό που με προβληματίζει σε σχέση με το μάτς με τους Αμερικάνους είναι ότι το παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο είναι το βούτυρο στο ψωμί τους. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή αυτό που θέλουμε να παίξουμε εμείς, αυτό θέλουν και οι Αμερικάνοι να παίξουμε. Δηλαδή να δουν απέναντί τους μια ομάδα η οποία θα τρέχει δεξιά-αριστερά στα ανοιχτά γήπεδα. Δεν θα είναι έτσι ένα, πώς να το πω, ένα group δεμένο που θα πηγαίνει σαν κομπιούτερ. Η Εθνική Ελλάδα είναι άλλου είδους κομπιούτερ. Όταν παίζει καλά. Είναι κομπιούτερ, αλλά όχι στο στυλ της ελληνικής σχολής. Λοιπόν, οι Τούρκοι έπαιξαν μπάσκετ της ελληνικής σχολής για να παγιδεύσουν τους Αμερικανούς προχτές. Ουσιαστικά τους νίκησαν. Οπότε μου λες. Έχασαν το μάτς με ψέματα. Οπότε για να καταλήξουμε, μου λες ότι ουσιαστικά, ας πούμε, θέλουμε να ζήσουμε αύριο ένα παραμύθι υπό την έννοια ότι ξέρεις, τα παραμύθια συμβαίνουν στα όνειρα. Και επειδή το όνειρο που έχει ζήσει ο Γιάννης αποτυπώνεται πάρα πολύ καλά και στην ταινία του Μίλκο, νομίζω ότι αυτή είναι η συνταγή. Να ζήσουμε μια παραμυθένια ονειρική βραδιά, η οποία θα έχει τεράστια διαφορά από τις 3 προηγούμενες, ναι. Και από εκεί πέρα ό,τι θέλει προκύψει. Εντάξει, όνειρο θα είναι, αν γίνει, αλλά με το ρομαντισμό δεν κερδίζεται τέτοιο μάτσο ούτε με τη φανέλα. Πάντως, για να βάλουμε τον αστερίσκο που πρέπει να μπει σε αυτή τη μέρα τη μεγάλη που ξημερώνει, έχω την εντύπωση ότι η Τσεχία θα μας το κάνει το δώρο. Ότι έχει πολύ σοβαρές πιθανότητες να μας το κάνει το δώρο. Και το ίδιο ανοιχνεύουν και οι άνθρωποι της ομάδας. Έπιασα κάποιον που παρακολούθησε την προπόνηση και μου λέει ο κάποιος, οι Βραζιλιάνοι έχουν τη μύτη τους μέχρι το ταβάνι αυτή τη στιγμή. Ενώ οι άλλοι είναι σοβαροί και προσιλωμένοι και συγκεντρωμένοι.
Εντάξει, κοίτα, αυτό δεν λέει τα πάντα. Έτσι. Αλλά είναι μια. Μεταξύ της Βραζιλίας και της Τσεχίας οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Είναι μικρές. Δεν είναι μεγάλες. Και ένα μάτς μπορεί να στραβώσει όπως στράβωσε από την αρχή μέχρι το τέλος για την Τουρκία, ναι, στο μεταξύ τους παιχνίδι που όλοι θεωρούσαν ότι είναι το φαβορί. Η ουσία είναι ότι μπορούμε εμείς να βρούμε τους Αμερικανούς σε μια μέτρια βραδιά, να τους εγκλωβίσουμε και σε μια ζώνη να αρχίσουν να τα σπάνε και να πάρουμε μια διαφορά. Με αποτέλεσμα και αυτοί στο τέλος να μην χρειαστεί να φουρτσάρουν υπό την έννοια ότι έχουν και ένα τελευταίο παιχνίδι. Ξέρω εγώ, έτσι που έχουν γίνει και τα σενάρια. Πάντως, ανέφερα το μάτς της Τσεχίας με τη Βραζιλία γιατί γίνεται πριν το ελληνικό και ξέρεις, μπορεί να διαμορφώσει και ψυχολογικά δεδομένα ενώπιση του δεύτερου. Ναι, γιατί αν κερδίσουν οι Βραζιλιάνοι, εμείς παίζουμε τελικό δίχως επόμενη μέρα. Ναι, με όσα αυτό συνεπάγεται και για το άγχος και για το πρέπει κτλ. Αν έρθει ανάποδα, απελευθερώνονται τα πάντα. Και μέσα στην ξενιασιά μπορεί να το κλέψεις και το μάτς. Θέλω να πω ότι ένα μάτς μπορεί να γίνει αλυσίδα με το προηγούμενο, με το επόμενο μάλλον σε αυτή την περίπτωση. Πάντως, το βέβαιο είναι ότι η διαφορά ανάμεσα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες είναι μικρότερη από ό,τι ήταν σε προηγούμενες συναντήσεις. Όχι το 2006, στο Πεκίνο ξαναπαίξαμε, στο φιλικό του 2010, άλλες φορές που δεν έτυχε να παίξουμε, αλλά αν παίζαμε θα μας λιάνιζαν. Αυτή τη φορά είναι εθνική η ομάδα. Και επίσης βέβαιο είναι ότι ποτέ με βάση την εικόνα που έχουμε δει στα δύο τελευταία μάτς δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι θα δούμε από την ελληνική ομάδα. Οπότε εγώ θα πιω το μίλκο μου, θα δυναμώσω. Θέλουμε ενέργεια. Και θα ετοιμαστώ για μια πολύ μεγάλη μάχη αύριο με την ελπίδα ότι στο τέλος θα χαμογελάμε και θα έχουμε αναπτυρώσει τις ελπίδες μας για πρόκριση. Γάλα με σαμπάνια θα το πιούμε. Πάντως η πηγή της αισιοδοξίας, η πηγή της ενέργειας είναι αυτό. Η πηγή της αισιοδοξίας είναι ακριβώς το ότι η ελληνική ομάδα είναι ακόμα μακριά από το ταβάνι της. Δηλαδή ότι έχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Δεν ξέρω αν θα το φτάσει, αλλά ξέρεις ότι αν παίξει σούπερ αυτή η ομάδα, μπορεί να κερδίσει κυριολεκτικά οποιονδήποτε στη μεγάλη της μέρα. Αλλά η μεγάλη της μέρα, αν το άριστα είναι το 100 για την εθνική μας, νομίζω ότι βρισκόμαστε ακόμα στο 40. Ωραία. Αυτά. Αυτά. Από εδώ, από την αίθουσα τύπου της Shenzhen Sport Bay Center. Τα υπόλοιπα αύριο με την ελπίδα να χαμογελάμε βραδιάτικα και όχι απλά να χαμογελάμε, να πίνουμε και μίλκο αντί για σαμπάνια.